Ισαΐας ο προφήτης, σελίδα 623, από το βιβλίο Ισαΐας ο προφήτης και το κεφάλαιο 5. Τώρα θέλω ψάλλει στον αγαπημένο μου άσμα του αγαπητού μου περί του αμπελώνος αυτού. Ο αγαπημένος μου είχε ένα αμπελώνα επιλόφου παχυτά του και περιέφραξε αυτόν και συνήθρισεν εξ αυτού τους λίθους και εφύτευσεν αυτόν με τα πλέον εκλεκτά κλίματα και έκτισε πύργον εν το μέσο αυτού και κατεσκεύασεν έτη λινών εν αυτό και περιέμενε να κάμει σταφύλια, αλλά έκαμε αγριοστάφυλλα. Και τώρα κάτοικοι Ιερουσαλήμ και άνδρες Ιούδα, κρίνατε παρακαλώ αναμέσων εμού και του αμπελώνους μου τι το δυνατό να κάμω έτη εις τον αμπελώνα μου και δεν έκαμον εις αυτόν. Γιατί λοιπόν ενώ περιέμενον να κάμει σταφύλια έκαμεν αγριοστάφυλλα. Τώρα λοιπόν θέλω σας αναγγείλει τι θέλω κάμει εγώ εις τον αμπελώνα μου. Θέλω αφαιρέσει τον φραγμόν αυτού και θέλει καταφαγωθεί. Θέλω χαλάσει τον τείχον αυτού και θέλει καταπατηθεί. Και θέλω καταστήσει αυτόν έρημον. Δεν θέλει κλαδευτεί ουδέ σκαφθεί, αλλά θέλω συμπλαστήσει εκεί τρίβολη και άκαμφε. Θέλω προστάξει έτη τα νέφη να μην βρέξω σε βροχήν επ' αυτών. Αλλά ο αμπελών του Κυρίου των δυνάμεων είναι ο οίκος Ισραήλ και οι άνδρες Ιούδα το αγαπητών αυτού φυτών. Και περιέμενε κρίσιν, ιδού πλην ιδού καταδυνάστευσης. Δικαιοσύνην πλην ιδού κραυγή. Αμήν. Είναι ένα άσμα, αγαπητοί αδελφοί, αυτά τα εδάφια τα οποία διαβάσαμε, που αποκαλύπτει ο Θεός μυστήρια, πράγματα που δεν γίνονται και όμως τα βλέπουμε στη ζωή μας να πραγματοποιούνται. Μιλάει για τον αμπελώνα του Χριστού, για τον αμπελώνα του Κυρίου, τον οποίο ο Θεός με μεγάλη προσοχή εργάζεται. Και ο αμπελώνας είναι το έργο του Χριστού. Το έργο στη ζωή σου, στην οικογένειά σου, στην εκκλησία. Γιατί ο Χριστός εργάζεται έργο μέγα. Εγώ είμαι η άμπελος, η αληθινή, εσείς τα κλίματα. Πατέρας μου είναι ο Γεωργός. Και το έργο που κάνει ο Θεός στη ζωή του ανθρώπου είναι τέλειο. Πρώτα-πρώτα, το έργο γίνεται στη δική του παρουσία που είναι ένας λόφος παχύτατος. Ό,τι το καλύτερο μπορεί να υπάρξει για τη ζωή του ανθρώπου είναι η παρουσία του Θεού. Ό,τι το χειρότερο μπορεί να υπάρξει στη ζωή του ανθρώπου είναι μακριά από την παρουσία του Θεού. Και αφού πήρε τον αμπελώνα και τον φύτευσε μέσα στην παρουσία του, μέσα σε λόφο παχύτατο, πρώτον τον περιέφραξε για να μην μπορεί να κάνει κανείς κακό, ζημιά, καταστροφή. Ύστερα τον καθάρισε, έβγαλε όλες τις πέτρες που υπήρχαν μέσα και ύστερα φύτεψε και μάλιστα τα πλέον εκλεκτά κλίματα. Έχτισε μέσα στον αμπελώνα ένα πύργο για αποθήκη και για οτιδήποτε άλλο χρειάζεται και κατασκεύασε και πατητήρι, προετοίμασε τα πάντα για την καρποφορία του αμπελώνα. Και περιγράφει ο Λόγος του Θεού ότι ο Κύριος του αμπελώνος περίμενε να κάνει αυτός ο αμπελώνας σταφύλια και έκανε αγριοστάφυλλα. Και το ερώτημα είναι δυνατόν ένας τέτοιος αμπελώνας? Φυσικά. Σε μια τόσο καλή γη, τόσο προσεγμένος, περιφραγμένος, καλλιεργημένος, φροντισμένος, πεφυτευμένος με τα καλύτερα κλίματα, να μην κάνει σταφύλια και να κάνει αγριοστάφυλλα? Είναι δυνατόν? Πού έχει ακουστεί ξανά αυτό? Είναι και αδύνατον, αλλά και πολύ παράξενο.
αδύνατον και πολύ παράξενο. Τι μπορεί να συμβεί, τι συνέβη, τι γίνεται? Και βεβαίως δεν ενδιαφερόμαστε τόσο πολύ για τα μπέλια που πρόκειται να φυτέψουμε, αλλά ενδιαφερόμαστε για την άμπελο του Χριστού που είναι η Εκκλησία, που είναι οι οικογένειές μας, που είναι η ζωή μας. Γιατί αν συμβεί αυτό το παράδοξο, αντί να περιμένεις, ενώ περιμένεις τα φύλλα να δεις αγριοστάφυλλα, αν συμβεί αυτό το παράδοξο, τότε αδερφοί αγαπητοί, υπάρχουν συνέπειες καταστροφικές. Εγώ θα σας αναγγείλω τι πρόκειται να κάνω σε αυτό τον αμπελώνα. Σε αυτό τον αμπελώνα που συνέβη αυτό το τραγικό, αυτό το παράδοξο, αυτό το ανεπίτρεπτο και το απίστευτο. Εγώ θα αφαιρέσω το φραγμό τον οποίο έκανα. Έχει φραγμό, εγώ θα τον βγάλω το φραγμό. Και ο αμπελώνας θα καταφαγωθεί από τα άγρια θηρία. Εγώ θα χαλάσω και τον τοίχο ακόμη. Τον πύργο, τον τοίχο, κάθε τι που εμποδίζει το κακό. Και θα καταπατηθεί ο αμπελώνας. Εγώ θα καταστήσω αυτόν τον αμπελώνα έρημο, τόπο. Δεν πρόκειται να τον κλαδέψω, ούτε να τον σκάψω. Και έτσι θα βλαστήσουνε μέσα στο δικό μου αμπελώνα, σε αυτόν τον αμπελώνα, τριβόλια και αγκάθια. Και ακόμη δεν θα προστάξω ούτε τα νέφη να τον ποτίσουνε τον αμπελώνα αυτόν. Θα προστάξω να μην ποτιστεί. Και τώρα εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά, αδελφοί αγαπητοί, για δύο λόγους, βασικούς λόγους. Ο πρώτος βασικός λόγος είναι, πώς είναι δυνατόν ένας τέτοιος αμπελώνας να κάνει αγριοστάφυλλα? Και ο δεύτερος βασικός λόγος είναι, εάν είναι δυνατόν, θα δούμε τις αιτίες, το γιατί, αλλά να αποφευθούν τα αποτελέσματα αυτά. Υπάρχει κίνδυνος στη ζωή μου να χαλάσει το φραγμό ο Κύριος? Υπάρχει κίνδυνος στη ζωή μου να γκρεμίσει τον τοίχο? Υπάρχει κίνδυνος να μην με σκάβει, να μην με ποτίζει, να μην με καλλιεργεί, να μην με φροντίζει ο Θεός και να κατασταθώ έρημος? Εγώ, η οικογένειά μου, η Εκκλησία? Γιατί η Εκκλησία δεν στηρίζεται σε ανθρώπινες δυνάμεις, ούτε σε ανθρώπινες προσπάθειες. Αν φύγει ο Χριστός, αν πάψει ο Χριστός να περιποιείται και να φροντίζει την Εκκλησία, καταστράφηκε η Εκκλησία. Ερήμωσε. Αν πάψει ο Χριστός να φροντίζει να περιποιείται την οικογένειά μου, διαλύθηκε. Αν πάψει ο Χριστός να φροντίζει και να περιποιείται εμένα, τελείωσα. Πολύ σοβαρό το θέμα. Και δεν εξαρτάται από την πρόθεση του Θεού, γιατί η πρόθεση του Θεού είναι απαρχής και μέχρι το τέλος να φροντίζει να περιθάλπτει ο Θεός το έργο του, το γεώργιόν του, εμένα, την οικογένειά μου και την Εκκλησία. Αυτή είναι η πρόθεσή του. Γι' αυτό φύτεψε αυτό το έργο στον πιο παχύ τόπο, στον καλύτερο τόπο. Δηλαδή, υπάρχει πιθανότης να περιμένω κρίση και δικαιοσύνη στη ζωή μου? Και να το προσέξουμε αυτό. Γιατί εμείς περιμένουμε κρίση και δικαιοσύνη. Την ευλογία του Θεού περιμένουμε. Περιμένω ο Κύριος να με ευλογήσει. Να μην, αδελφοί. Περιμένω να βλέπω τον Κύριο να σε ευλογεί. Να δοξάζεται στη ζωή σου. Να σε σώζει, να σε θεραπεύει, να εκτείνει τα όρια σου, να κάνει σωτηρία στην οικογένειά σου, να σηκώσει εργάτες, διακονίες, χαρίσματα. Αυτό περιμένω. Και αντί να περιμένω την ευλογία, τη δικαιοσύνη και την κρίση, να βρεθώ μπροστά σε καταδυνάστευση. Καταδυνάστευση. Να καταδυναστεύει ο ένας τον άλλον, ενώ περιμένουμε την ευλογία του Θεού. Και κραυγεί και να κραυγάζει ο ένας στον άλλονε. Δηλαδή μέσα στο σπίτι μου, μέσα στην εκκλησία, στη ζωή μου να με καταδυναστεύουν και να καταδυναστεύω. Και να κραυγάζω από πόνο, από αγωνία και από θλίψη και από θυμό. Και να κραυγάζουν και οι άλλοι. Μα αυτό δεν είναι εκκλησία. Όντως δεν είναι.
Δεν είναι πια αγρός του Κυρίου. Όντως δεν είναι. Δεν είναι η παρουσία του Θεού. Πραγματικά δεν είναι. Άλλο πράγμα είναι. Αλλά δεν ξεκίνησε έτσι. Κάτι έγινε. Κάτι μεσολάβησε. Κάτι επισήλθε που χάλασε τα πάντα, που κατέστρεψε τα πάντα. Και μάλιστα παρακυρίου. Και μάλιστα ο ίδιος το Θεός το έκανε. Μα εγώ από το Θεό περιμένω, τι περιμένεις, να με ευλογήσει. Εγώ από το Θεό περιμένω τα καλύτερα και τα συνεχόμενα της σωτηρίας μου. Εγώ από το Θεό περιμένω την αιώνια ζωή. Περιμένω τα πάντα. Δεν ελπίζω σε κανέναν άλλον. Δεν προσεύχομαι σε κανέναν άλλον. Δεν περιμένω από κανέναν άλλον. Και ξέρω ότι ο Θεός δεν θα με απογοητεύσει. Το ερώτημα όμως είναι, αδελφοί αγαπητοί, ότι αυτά είναι αλήθεια. Αλλά μήπως εγώ απογοητεύσω το Θεό? Και είναι πραγματικά, όταν το διάβαζα έτσι, είχα παρασυρθεί και έλεγα, Κύριε, πού βρίσκομαι, τι κάνω τώρα, πού είμαι? Εκείνο που έχει σημασία είναι τι περιμένω εγώ από σένα, ή μήπως είναι σημαντικότερο να εξετάσω τι περιμένεις εσύ από μένα. Μήπως είναι πιο σημαντικό? Γιατί αυτά που περιμένω εγώ από σένα είναι αληθινά, είναι η υποσχέση σου. Μήπως όμως εγώ έχω κάνει κάποιο σοβαρό λάθος, μεγάλο λάθος, τραγικό λάθος, και ενώ περιμένω στη ζωή μου την ευλογία, έρχεται η καταδυνάστευση, έρχεται η κραυγή? Γιατί αποκλείεται ο Θεός να μεταμεληθεί ως προς την ευλογία του για μας. Αποκλείεται ο Θεός να λιγοστέψει σε αγάπη, σε φροντίδα, σε προσοχή. Άρα λοιπόν το θέμα δεν είναι ο Κύριος, το θέμα είμαι εγώ. Δεν είναι ο καρπός του Θεού στη ζωή μου, είναι ο καρπός ο δικός μου στην παρουσία του Θεού. Τι κάνω, σταφύλια ή αγριοστάφυλλα? Μήπως νομίζω ότι αυτά τα αγριοστάφυλλα που κάνω είναι νόστιμα και είναι καλά και δεν έχω καταλάβει ότι είναι αγριοστάφυλλα? Γιατί καρπό έχω, αλλά τι καρπό έχω? Δεν είναι ένα δέντρο άκαρπο, δεν είναι ένας αμπελώνας άκαρπος. Οπότε να ανησυχήσω, είναι ένας αμπελώνας που έχει καρπό, αλλά ο καρπός είναι άγριος. Ο καρπός είναι κακός. Μπορείς να βγάλεις κρασί από τα αγριοστάφυλλα. Δεν μπορείς να δώσεις αγαλίαση εις τους τρώγοντας. Άρα το πρώτο σοβαρό θέμα το οποίο πρέπει να διερευνήσω στην παρουσία του Θεού και να εξετάσω είναι ο καρπός που έχω. Είναι καλά σταφύλλα ή αγριοστάφυλλα? Και το δεύτερο σοβαρό είναι, γιατί έγιναν αγριοστάφυλλα? Δεν είναι λογικό. Το λογικό θα ήταν να ήταν σταφύλια. Το φυσιολογικό θα ήταν να ήταν σταφύλια. Θα ήταν καλός ο καρπός, εύγευστος, ζουμερός, με πολύ καλό κρασί, με πολύ καλό μούστο. Αδελφοί αγαπητοί, κάποιος πρέπει να μας εξηγήσει. Κάποιος πρέπει να μας απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα. Γιατί αφορούν το κάθε ένα από εμάς ξεχωριστά, αλλά και σαν άτομα και σαν οικογένεια και σαν εκκλησία. Και για να το κάνουμε λίγο έτσι πιο απλοϊκό, πιο καθημερινό,
ο καρπός μου για σένα, για αυτόν που κάθεται δίπλα μου, που περιμένει από μένα μια χριστιανική συμπεριφορά. Είναι σταφύλια ή αγριοστάφυλλα. Τώρα γίνεται πιο, το συνειδητοποιώ καλύτερα, πιο αντιληπτό. Τον γλυκαίνει ο καρπός μου τον αδελφό μου. Γλυκαίνει ο καρπός μου τη γυναίκα μου. Γλυκαίνει ο καρπός σου τον άντρα σου. Ευχαριστιέται, χαίρεται, δοξάζει το Θεό ή σκανδαλίζεται. Ή αγανακτεί. Ή πονάει. Τώρα γίνεται πιο κατανοητό λίγο. Αυτοί που βρίσκονται δίπλα μου δοξάζουν τον Πατέρα Θεό για το έργο που έχει κάνει στη ζωή μου και αποδεικνύεται με την καρποφορία μου. Ή μήπως φτάσουμε και σε αυτά τα άκρα να ονειδίζεται το όνομα του Κυρίου εξαιτίας σου ή εξαιτίας μου. Αυτός είναι ωραίος καρπός, ωραίος προβληματισμός, ωραία σκέψη. Τι προκαλώ στο περιβάλλον μου, στη δουλειά μου, με ξέρουν, είμαι χριστιανός. Σε ξέρουν, είσαι χριστιανός. Τι είσαι, κομπιναδόρος? Και λένε, σιγά μαρα, αυτός είναι χριστιανός. Τι είσαι, παγαπώντης, πονηρός? Μέσα στην εκκλησία, τι είσαι? Προκαλείς σκάνδαλα, εγωιστής, ταπεινώνεις, θέλεις να δίνεις εντολές, θέλεις να δίνεις κατευθύνσεις, νομίζεις. Θα περιμένεις μάταια την ευλογία του Θεού. Στο διπλανό σου δεν μπορείς να κάνεις κακό γιατί είναι στα χέρια του Χριστού. Στο διπλανό μου δεν θα κάνω κακό γιατί είμαι στα χέρια του Χριστού, με φυλάει. Εσύ θα περιμένεις μάταια. Θα περιμένεις δικαιοσύνη και κρίση και θα έρχεται κραυγή και καταδυνάστευσης. Αγαπημένα μου αδέλφια, πιστεύω και το λέω έτσι με πολύ δισταγμό, πιστεύω ότι αυτό το μάθημα της καρποφορίας μας προσδιορίζει και καθορίζει τα πάντα στη ζωή μας. Η συμπεριφορά μας, η αγάπη μας, η υπηρεσία, η ζωή μας έξω στον κόσμο, η ζωή μας στη δουλειά, η ζωή μας όταν οδηγούμε, όταν περπατάμε. Και ξέρετε γιατί? Γιατί φαινόμαστε. Φαινόμαστε πολύ. Ο άνθρωπος που φέρνει το όνομα του Χριστού είναι φως. Πρέπει να είναι φως. Δεν μπορείς να γίνεις πρεσβύτερος αν δεν έχεις καλή μαρτυρία. Δεν μπορείς να υπηρετείς τον Χριστό όταν ονειδίζεται το όνομά σου, το όνομά του στη ζωή σου. Χρειαζόμαστε, αγαπημένα μου αδέλφια, χρειαζόμαστε προσοχή. Για να μην απογοητευτούμε, για να μην ταλαιπωρηθούμε στη ζωή μας και για να μην συνεχίζουμε να ταλαιπωρούμεθα. Πρόσεξε τα αγριοστάφυλλα. Δεν είναι καλός καρπός. Πρόσεξε μη γρατζουνάς. Ο Θεός να μας φυλάει. Τώρα λοιπόν που συνειδητοποιούμε, και το συνειδητοποιούμε πεντακάθαρα γιατί ο Θεός μας δίνει να το καταλάβουμε, ότι μάταια περιμένω την ευλογία του Θεού αν δεν προσέξω να δω τον καρπό μου. Μάταια. Μάταια. Κανένα αποτέλεσμα καλό δεν θα έρθει στη ζωή μου.
Δεν θα υπάρξει χαρά, δεν θα υπάρξει ειρήνη, δεν θα υπάρξει κρίσης και δικαιοσύνη του Θεού προς ευλογία. Και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Δεν θα υπάρξει τίποτα καλό στη ζωή σου, όσο και να τρέχεις, όσο και να αγωνίζεσαι, όσο και να, να προσπαθείς, και δεν θα υπάρξει. Γιατί δεν είναι του θέλοντος σου, δεν του τρέχοντος, αλλά είναι του ελεούντος Θεού. Και αν υπάρχει αγριοστάφυλλο στην προσωπική σου ζωή, η διαταγή του Χριστού είναι: γκρεμίστε το φραγμό, ρίξτε τον τοίχο, μην το σκάβετε, μην το φροντίζετε, αγκάθια, τριβόλια να βγούνε. Και στα νέφη διατάζει: μην ποτίζετε. Θέλω να το ξαναπώ μια φορά ακόμη. Ίσως σήμερα για μένα προσωπικά είναι η πιο σημαντική μέρα της χριστιανικής μου ζωής. Γιατί η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε. Περιμένουμε. Όλοι μας, και εγώ περιμένω την επέμβαση του Θεού. Περιμένω απαντήσεις στα αιτήματά μου. Περιμένω επεμβάσεις και ενέργειες από το Θεό στη ζωή μου. Και πιστεύω ότι όλοι μας περιμένουμε. Αν περιμένουμε να μας δοξάσει ο Θεός, δεν θα συμβεί αυτό. Αν περιμένουμε να μας υψώσει, δεν θα συμβεί αυτό. Αν περιμένουμε να μας ελεήσει, τότε μπορεί να συμβεί αυτό. Μπορεί. Εάν ο καρπός σου δεν είναι αγριοστάφυλλα, αλλά είναι σταφύλια. Και ύστερα από αυτό τώρα είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, να δούμε ποιος είναι ο καρπός μας και τι πρέπει να κάνουμε. Γιατί είναι εντολή του Χριστού. Εγώ σας διέταξα να πάτε να κάμετε καρπό, να φέρετε καρπό και ο καρπός σας να είναι πολλής. Είναι εντολή του Κυρίου. Να εξετάσουμε λοιπόν τον καρπό μας και να εξετάσουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, ο Θεός δηλαδή να μας αποκαλύψει, πώς θα έχουμε αυτό τον καλό καρπό, τα καλά σταφύλια. Γιατί οι προϋποθέσεις της καλλιέργειας είναι άριστες μέσα στην παρουσία του Θεού. Τι μπορούσα να κάνω πιο πολύ για τον αμπελώνα μου και δεν το έκανα? Ό,τι μπορεί να κάνει ο Θεός για σένα, το κάνει. Τα καλύτερα έχει ετοιμάσει για σένα. Ό,τι μπορεί να γίνει το πιο σημαντικό και σπουδαίο για την ευλογία σου, ο Θεός θα το κάνει. Αλλά πρόσεξε τα σταφύλια σου, μήπως είναι αγριοστάφυλλα, και πώς θα τα διορθώσουμε και πώς θα φέρουμε στα φίλια καλά και πολλά. Ο Θεός να μας φωτίσει. Αμήν. Το ψάλμα, αδελφοί, τον ύμνο 349.